Κατά μεσής του καλοκαιριού η προεδρολογία δεν είναι και ό,τι καλύτερο, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Δίκο Μάριο Καρογιάν, ο οποίος όλο αυτό το διάστημα ήταν φιδωλός σε δηλώσεις, γιατί όπως εξήγησε, μεγαλύτερο ενδιαφέρον έχουν οι εξελίξεις στην οικονομία. Στο Δημοκρατικό Κόμμα, εντός των επόμενων ημερών, θα συζητήσει την όλη κατάσταση, αφού στάθμισε και σταθμίζει όλα τα δεδομένα και κάνει τη δική του την ανάλυση, και στο τέλος θα τοποθετηθεί καθαρά και με την πρέπουσα επιχειρηματολογία. Άρα λοιπόν, να μην ανησυχούν. Θα έχουν την απάντηση, αλλά και τη θέση του Δημοκρατικού Κόμματος πολύ γρήγορα. Την ίδια ώρα, ο υποψήφιος πρόεδρος Γιώργος Λιλίκας διαμηνύει προς πάσα κατεύθυνση ότι οι συγκλίσεις των κομμάτων για τις προεδρικές εκλογές δεν πρέπει να είναι επίπλαστες. Ο κ. Λιλίκας, ο οποίος παραχώρησε μεγάλη συνέντευξη στην Κυριακάτικη σημερινή, αναφέρθηκε και στις δημοσκοπήσεις που τον φέρουν στη δεύτερη θέση. Υπάρχει έναν πλειοψηφικό κοινωνικό ρεύμα, το οποίο εκφράστηκε με την αποχή και το οποίο εκφράστηκε με την οργή, αλλά και το αίτημα της αλλαγής. Είμαι πεπισμένος πλέον ότι αυτό το κοινωνικό ρεύμα της απογοήτευσης και της οργής θα μετατραπεί σε έναν πολιτικό κίνημα αλλαγής, εξυγχρονισμού. Το Ευρωκό, σύμφωνα με τον πρόεδρό του, θα κάνει άλλη μια προσπάθεια για τον ενδιάμεσο χώρο πριν από τις επαφές με τους υποψηφίους. Μετά από το ουσιαστικό ναυάγιο, θα δούμε ξανά όλα τα κόμματα. Αν υπάρχει περιθώριο, έστω και ένα στο εκατομμύριο, αναθέρμανσης της προσπάθειας του ενδιάμεσου χώρου, καλώς. Αλλά ταυτόχρονα θα δούμε και το ΑΚΕΛ και το Δημοκρατικό Συναγερμό. Η Κεντρική Επιτροπή των Οικολόγων αποφάσισε σήμερα την έναρξη διαλόγου αποκλειστικά με τους υποψηφίους για την Προεδρία, που εξέφρασαν την επιθυμία να συζητήσουν το ενδεχόμενο στήριξής τους από το κίνημα. Στις επόμενες μέρες η Πολιτική Επιτροπή θα δεχθεί σε συναντήσεις τους υποψηφίους Προέδρους σε μία πρώτη διερεύνηση. Ο πρώτος κύκλος των διερευνητικών επαφών θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Ιουλίου.